Παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρατηρώ το εύθυμο κλίμα που επικρατεί, το οποίο δεν οφείλεται, πιστεύω, μονάχα στο γεγονός ότι βρισκόμαστε κοντά στην ανάπαυλα την καλοκαιρινή για τις εργασίες του Κοινοβουλίου, αλλά και χάρη στο γεγονός ότι σήμερα ψηφίζουμε εδώ στη Βουλή, συζητάμε και ψηφίζουμε μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση, μια εμβληματική μεταρρύθμιση στον χώρο της υγείας. Και παρά τις διαφορές που βεβαίως υπάρχουν, ξέρετε, είναι σπάνιο δυστυχώς για την κοινοβουλευτική μας δημοκρατία τα τελευταία 7 χρόνια να έρχεται στη Βουλή μια μεταρρύθμιση με το ιδεολογικό πρόσημο της μιας ή της άλλης πλευράς, που να βρίσκεται έξω από το αυστηρό πλαίσιο της Επιτροπίας και να ανοίγει τη δυνατότητα ενός ουσιαστικού διαλόγου και αντιπαράθεσης ιδεών. Έξω από το πλαίσιο του καταναγκασμού. Θα μου πείτε, αυτό δεν είναι πάντοτε, δεν έγινε σχεδόν ποτέ, θα έλεγα, την περίοδο 2010-2014, όχι μόνο γιατί δεν το διεκδίκησαν οι τότε κυβερνήσεις, αλλά και γιατί τα μνημόνια σε μεγάλο βαθμό υπήρξαν μία συμπίκνωση ιδιαίτερα επώδυνη μιας συγκεκριμένης αντίληψης, νεοφιλελεύθερης αντίληψης, όχι μόνο για την οικονομία, αλλά και για πολλές πτυχές της κοινωνικής ζωής. Ως εκ τούτου, δεν υπήρξε από την άλλη πλευρά ποτέ η επιθυμία, η προσδοκία, η πρόθεση να καταθέσουν κάτι διαφορετικό. Διότι σε πολλές πτυχές, ιδίως ό,τι αφορά την υγεία και την παιδεία, τους κοινωνικούς τομείς δηλαδή, πέρα από το δημοσιονομικό σκέλος, που εκεί τα πράγματα είναι αριθμοί που πρέπει να πιαστούν οι στόχοι, στους κοινωνικούς λοιπόν εκείνους τομείς, ο πυρήνας της ιδεολογίας των μνημονίων, συνέπειπτε πολλές φορές με τον πυρήνα μιας νεοφιλελεύθερης αντίληψης που η σημερινή τουλάχιστον ηγεσία, όχι όλες οι ηγεσίες συντηρητικής παράταξης, την εκφράζουν επί της ουσίας και την υπερκαλύπτουν, θα έλεγα. Ερχόμαστε λοιπόν σήμερα να συζητήσουμε για μια εμβληματική μεταρρύθμιση στον χώρο της υγείας που αποτελεί, θα έλεγα, μια αναγκαία θεσμική συμπλήρωση της κορυφαίας μεταρρύθμισης που έγινε τη δεκαετία του 80 και αφορούσε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και θα έλεγα ότι, τηρουμένων των αναλογιών, αποτελεί και αυτή η μεταρρύθμιση για τα δικά μας δεδομένα ένα σταθμό στην πορεία σημαντικών νομοθετικών παρεμβάσεων που αλλάζουν την εικόνα της χώρας προς το καλύτερο. Και εδώ επιτρέψτε μου 2 λεπτά μια συνολικότερη αναφορά. Υλοποιούμε σε ένα πλαίσιο πολύ μεγάλων δυσκολιών, δεν υπάρχει αμφιβολία. Αλλά υλοποιούμε βήμα το βήμα ένα στρατηγικό σχέδιο εξόδου από την κρίση. Με σταθερά βήματα. Στο σκέλος της οικονομίας η εμπιστοσύνη έχει ανακτηθεί. Η χώρα καταγράφει θετικούς ρυθμούς μεγέθυνσης. Επιστρέψαμε με επιτυχία στις διεθνείς αγορές και βρισκόμαστε σε μια τροχιά οριστικής και αμετάκλητης, πιστεύουμε, λήξης της περίοδου των μνημονίων σε ένα χρόνο από σήμερα. Το τέλος όμως αυτής της περίοδου δεν είναι απλά ένα ορόσημο, μια ημερομηνία την οποία η κυβέρνηση και οι πολίτες αυτής της χώρας πρέπει να περιμένουν καρτερικά και κυρίως η κυβέρνηση να περιμένει να περάσει ο χρόνος. Η νέα εποχή για τη χώρα πρέπει να χτιστεί και διαμορφώνεται ήδη από σήμερα και πρέπει να δώσουμε τη μάχη για να φτιάξουμε το πλαίσιο αυτής της νέας εποχής. Ιδίως όταν έχουμε να επουλώσουμε πάρα πολύ μεγάλες πληγές. Και οργανικό κομμάτι αυτής της νέας εποχής είναι αυτό που εμείς ονομάζουμε επαναθεμελίωση του κοινωνικού κράτους που λαιλατήθηκε τα χρόνια τα μνημονιακά και δεν υπήρξε και τόσο σταθερό και ουσιαστικό και τα προηγούμενα χρόνια. Σε ό,τι αφορά ιδίως τις υπηρεσίες ποιότητας και στον καθολικό και ισότιμο τρόπο που αυτές οι υπηρεσίες θα παρέχονται προς τους πολίτες δίχως ταξικούς και δίχως εισοδηματικούς φραγμούς.
Έγινε πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση τα προηγούμενα χρόνια και γίνεται ακόμα σχετικά με την έννοια της αξιοπιστίας της χώρας και του κύρους της χώρας. Συνήθως οι κυρίαρχοι κύκλοι, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα, συνέδεαν μονοσήμαντα την έννοια της αξιοπιστίας της χώρας με την βούληση, με την πολιτική επιθυμία, στο πω έτσι, των ελληνικών κυβερνήσεων να υπακούν στις απαιτήσεις των δανειστών. Το πρόσχημα βεβαίως ήταν η υιοθέτηση των μεταρρυθμίσεων, άλλες από αυτές ήταν αναγκαίες, άλλες από αυτές ήταν αχρίαστες σε ό,τι αφορά το σκληρό δημοσιονομικό χαρακτήρα που είχαν. Όμως εγώ θα σας καταθέσω σήμερα μια εντελώς διαφορετική άποψη, διότι απεδείχθη ότι όχι μόνο δεν ήταν η αξιοπιστία και το κύρος της χώρας συνάρτηση της, ας το πω έτσι, της βούλησης, της πολιτικής βούλησης και της, του βαθμού στον οποίο οι κυβερνήσεις ήταν πιθήνιες εις τις διαθέσεις των δανειστών. Αλλά απεδείχθη ότι ήταν και το αντιστρόφως, ότι συνέβη το ακριβώς ανάποδο. Δεν υπήρξε μεγαλύτερο έλλειμμα αξιοπιστίας για τη χώρα από αυτό της περίοδου 2010-2014. Όταν δεν υπήρξε καμία απολύτως αντίδραση, όταν από αυτό εδώ το βήμα ακούστηκε το ότι ακόμα και αν δεν υπήρχαν τα μνημόνια θα έπρεπε κάποιος να τα φέρει, όταν από αυτό εδώ το βήμα ακούστηκε ότι μαζί τα φάγαμε, όταν ακούστηκε ότι είναι ευλογία τα μνημόνια. Η αξιοπιστία όμως μιας κυβέρνησης, μιας χώρας, μιας κοινωνίας, θα έλεγα εγώ ότι είναι κυρίως συνάρτηση της δυνατότητας να υπερασπίζεται την αξιοπρέπεια των πολιτών, της δυνατότητας να υπερασπίζεται και όχι να απαξιώνει το δημόσιο συμφέρον, συνάρτηση της αξιοκρατίας, της διαφάνειας, της βούλησης να καταπολεμήσεις και όχι να συγκαλύψεις τη διαφθορά. Είναι τέλος συνάρτηση και των αποτελεσμάτων που εισπράττεις στο επίπεδο της καθημερινότητας των πολιτών, του αν το επίπεδο ζωής βελτιώνεται ή υποβαθμίζεται. Κατά πόσο δηλαδή οι πολίτες της χώρας, το σύνολό τους, έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε μια σειρά από αγαθά και υπηρεσίες που αποτελούν εγγυήσεις για αυτό που ονομάζουμε ομαλή κοινωνική αναπαραγωγή. Με αυτή την έννοια θα έλεγα ότι η καθολική πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας για όσους ζουν σε αυτή τη χώρα, ανεξαρτήτως εισοδήματος, κοινωνικής τάξης ή καταγωγής, είναι θεμελιώδης αρχή της Ελλάδας που εμείς τουλάχιστον οραματιζόμαστε. Μιας Ελλάδας ισότητας και δικαιοσύνης. Και έχουμε αποδείξει επανειλημμένα από την πρώτη μέρα που βρεθήκαμε στα έδρανα της διακυβέρνησης, σε πρωτοφανείς συνθήκες, στις πιο σκληρές, στις πιο δύσκολες συνθήκες που έχει βρεθεί η κυβέρνηση στον τόπο από τη μεταπολίτευση και μετά, ότι δώσαμε διαρκώς και δίνουμε μια μάχη, παρά το ότι έχουμε μια χώρα και μια οικονομία καταχρεωμένη, μια οικονομία σε ασφυξία και παραλάβαμε και μια χώρα σε διεθνή ανυποληψία, δώσαμε ιδιαίτερο βάρος στην προσπάθεια να φέρουμε πιο κοντά αυτό το όραμα της δικαιοσύνης και της ισότητας. Με τους πόρους που είχαμε, στις συνθήκες της δημοσιονομικής ασφυξίας και τώρα της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Αλλά είναι άλλο να μοιράζεις με δικαιοσύνη τους λιγοστούς πόρους που έχεις και άλλο να συνεχίζεις το πάρτι της διαπλοκής, της κατασπατάλης του δημόσιου χρήματος και να επιμένεις σε θεσμικά πλαίσια που ευνοούν τα ιδιωτικά συμφέροντα, προς όφελος των λίγων και εις βάρος των πολλών. Και βεβαίως σε ό,τι αφορά το χώρο της υγείας, φροντίδα μας και μέλημά μας είναι να δημιουργήσουμε ένα σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για όλους τους πολίτες, καλύπτοντας και μάλιστα σε συνθήκες κρίσης. Πόσο πιο εύκολο θα ήταν άραγε να το σχεδιάσει κανείς αυτό στις συνθήκες σευμάριας πριν το 2009. Καλύπτοντας λοιπόν μια διαχρονική έλλειψη στο οικοδόμημα του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
το έλλειμμα ενός δικτύου πρωτοβάθμιας φροντίδας που να μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στο να μην διαιωνίζονται δύο βασικές στρεβλώσεις του ελληνικού συστήματος υγείας, του εθνικού συστήματος υγείας. Ο νοσοκομειοκεντρικός χαρακτήρας του, ο ιατροκεντρικός χαρακτήρας του και η ανυπαρξία εθνικής στρατηγικής για την πρόληψη και την αγωγή υγείας. Συνέπεια αυτών των δύο στρεβλώσεων ήταν να διαμορφωθεί για χρόνια στη χώρα ένα τοπίο που υποβάθμιζε συνολικά τον τομέα της υγείας και μάλιστα πολύ πριν από την κρίση. Ένα τοπίο με δυστυχώς δύο γνώριμα για τους Έλληνες πολίτες χαρακτηριστικά. Την ασφυξία στα τμήματα επιγόντων περιστατικών στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων και την ανεξέλεγκτη παρουσία ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων, ιδιωτικών μονάδων νοσηλείας και αποκατάστασης. Αυτό λοιπόν το κενό στην αρχιτεκτονική του συστήματος υγείας ερχόμαστε σήμερα να αποκαταστήσουμε. Ένα κενό που στα χρόνια της κρίσης κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας το αντιμετώπισαν ως ευκαιρία, συνειδητά θα έλεγα εγώ, και μπορώ να το αποδείξω και με τις σημερινές σας δηλώσεις, θα το κάνω ευθύς αμέσως, προκειμένου να διευκολύνεται συγκεκριμένα ιδιωτικά συμφέροντα στον χώρο της υγείας, χωρίς να ενδιαφέρεστε για τις καταστροφικές συνέπειες που μπορεί να έχει μια τέτοια πολιτική, ιδίως στην περίοδο της κρίσης, απέναντι στο σύνολο της κοινωνίας. Έτσι λοιπόν οργανώθηκε τα τελευταία χρόνια και συντηρήθηκε ένα καθεστώς μη τεκμηριωμένης επιστημονικά ιατρικής πρακτικής, προκλητής ζήτησης εξετάσεων, φαρμάκων και νοσηλευτικών πράξεων, συναλλαγής με ισχυρά συμφέροντα των προμηθειών υγείας και φαρμάκου, ανυπαρξίας μηχανισμών ελέγχου του κόστους και της ποιότητας των υπηρεσιών, ανοχής και συχνά συγκάλυψης των κοινωνικά εγκληματικών φαινομένων σπατάλης, διαφθοράς και εκμετάλλευσης των πολιτών, των ασθενών που προσέρχονται στο σύστημα υγείας. Τα επακόλουθα αυτής της πρακτικής λειτουργίας είναι η κατακαιρματισμένη και ασυνεχής υγειονομική φροντίδα, η ανεπαρκής πρόληψη και αγωγή υγείας, η αρνητική εξέλιξη των δικτών υγείας του πληθυσμού, σε αντίθεση με άλλες χώρες της Ευρώπης που επένδυσαν στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, η διεύρυνση του ζωτικού χώρου για την επιχειρηματική παρέμβαση του ιδιωτικού τομέα, ιδιαίτερα στον χώρο της διάγνωσης, αλλά και σε αυτό της θεραπείας και της αποκατάστασης, και βεβαίως εν τέλει η δημιουργία μιας εκτεταμένης ζώνης υγειονομικής φτώχειας στον πληθυσμό. Υγειονομική φτώχεια στην ελληνική κοινωνία. Η κατάσταση αυτή έφτασε στο μη παρέκει όταν το κενό πρωτοβάθμιας φροντίδας, το οποίο ατελώς κάλυπταν τα ιατρεία του ΙΚΑ και μετέπειτα του ΕΟΠΗ, έφτασε στο αποκορύφωμά του μέσα από τις διαρκείς παρεμβάσεις, διαλυτικές παρεμβάσεις, μνημονιακές παρεμβάσεις την πενταετία 2014. Σήμερα λοιπόν επιχειρούμε τόσο τις απαραίτητες διορθώσεις στην αρχιτεκτονική του Εθνικού Συστήματος Υγείας, όσο όμως και μια συνολική αλλαγή του υποδείγματος στον προσανατολισμό και τη λειτουργία του συστήματος. Επιδιώκουμε δηλαδή μια προσέγγιση που αναβαθμίζει την έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη, αντί να μένουμε μονάχα στην ενίσχυση του τελευταίου σταδίου, που αφορά την αντιμετώπιση του προβλήματος του ασθενή. Αυτή ακριβώς είναι, θα έλεγα, και η θεμελιώδης αρχή πίσω από την μεταρρύθμιση που σήμερα ψηφίζουμε, να έχει δηλαδή τη δυνατότητα ο πολίτης, μέσα από την άμεση επαφή του με το πρώτο επίπεδο του συστήματος υγείας, να έχει τη δυνατότητα μιας έγκαιρης επιστημονικής διάγνωσης, τη δυνατότητα να αποφεύγει χρόνιες αναμονές που πιθανά να οξύνουν ένα απολύτως αντιμετωπίσιμο πρόβλημα υγείας
και φυσικά να μην αναγκάζεται να απευθύνεται σε αμφιβόλου ποιότητας, θα έλεγα, και αμφιβόλου επάρκειας διαγνωστικά κέντρα, πληρώνοντας από την τσέπη του για εξετάσεις, οι οποίες είναι πάρα πολύ απλές και μπορούν να του παρασκευθούν δωρεάν. Και τώρα επιτρέψτε μου να σας πω και να το αντιπαραβάλω και θεωρητικά, γιατί είναι ωραίο πράγμα όταν συζητάμε εδώ για παρεμβάσεις που αφορούν την καθημερινότητα του πολίτη, να αναδεικνύουμε και τις ιδεολογικές και τις πολιτικές μας διαφορές. Και είμαι ευτυχής, διότι έχουμε από την άλλη πλευρά μια ηγεσία στην αξιωματική αντιπολίτευση που αυτό δεν το κρύβει. Μας ευνοεί. Ευνοεί αυτή την ιδεολογική αντιπαράθεση και καλό πράγμα για τους πολίτες. Διότι αυτό που σας περιέγραψα ως τώρα, τη δυνατότητα δηλαδή μιας ισότιμης πρόσβασης και κάλυψη του συνόλου του πληθυσμού, τη δυνατότητα η πρόληψη, η διάγνωση να γίνεται στο δημόσιο σύστημα υγείας και όχι στα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, αυτό είναι το δικό μας όραμα για την υγεία. Το δικό σας ποιο ακριβώς είναι? Για να δούμε το αντίστοιχο όραμα της Νέας Δημοκρατίας. Βλέπω εδώ και στην πρώτη γραμμή τον τομεάρχη υγείας και τον αναπληρωτή, δύο μεταγραφές της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω βέβαια αν είναι επίπεδου Μέση και Νεϊμάρ που τώρα είναι στο μεταγραφικό παζάρι, αλλά βοηθάνε. Με τις δηλώσεις τους οι μεταγραφές βοηθάνε για να γίνεται ένας διάλογος ουσιαστικός και να αντιπαρατίθενται με σαφήνεια οι απόψεις. Θα θυμηθώ βεβαίως, για να έχουμε και όλοι μια εικόνα του ποια είναι η εκδικητική αντίληψη της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ιδιαίτερα στον χώρο της υγείας, τις δηλώσεις του τομεάρχη από αυτό εδώ το βήμα, ότι θα έρθει η Νέα Δημοκρατία και θα βάλει χ σε όσους προσελήφθησαν με διαδικασίες κανονικές. ΑΣΕΠ. Στους διοικητές που για πρώτη φορά βρέθηκαν στη θέση τους με διαδικασία συνεντεύξεων ουσιαστική, ανοιχτή, αδιάβλητη και όχι με διορισμούς, με το σύστημα, το θυμάστε το σύστημα, ήσασταν σε άλλο κόμμα τότε, 4-2-1, ποιο ήταν το συστηματάκι? Χ λοιπόν θα βάλετε, εντάξει. Ευτυχώς ο ελληνικός λαός δεν θα σας δώσει αυτή τη δυνατότητα, αλλά σήμερα είδα και τον αναπληρωτή, τον Μεάρχη της Υγείας, να βγαίνει με μεγάλη σαφήνεια ένα καινούριο μεταγραφικό απόκτημα της Νέας Δημοκρατίας και να λέει: είναι ουτοπική η προσπάθεια της κυβέρνησης να θέλει να δημιουργήσει κέντρα υγείας σε κάθε πόλη. Αντί η κυβέρνηση να φτιάξει τοπικές μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας, θα μπορούσαν να γίνουν συμβάσεις με ιδιωτικά νοσοκομεία και ιδιώτες γιατρούς, προκειμένου να κινηθεί το χρήμα στην οικονομία και να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Ο τρόπος για να αποσυγχωρηθούν τα δημόσια νοσοκομεία είναι να διοχετευθούν οι ασθενείς σε ιδιωτικές κλινικές. Μάλιστα. Αυτή είναι η άποψή σας. Μας βοηθάτε. Μας βοηθάτε, κύριε Φωτήλα. Η συνέντευξή σας είναι στο ραδιοφωνικό σταθμό, αν δεν κάνω λάθος, 24-7. Είναι από μαγνητοφώνηση. Δεν μπορείτε να με διαψεύσετε και δεν πρέπει να με διαψεύσετε. Να γίνεται η αντιπαράθεση με ειλικρίνεια. Χαιρόμαστε. Εσείς λοιπόν είσαστε το κόμμα εκείνο που σήμερα υπηρετεί με σαφήνεια και με σταθερότητα τα ιδιωτικά συμφέροντα. Στον χώρο της παιδείας, στον χώρο της υγείας, στον χώρο της κοινωνικής πρόνοιας. Εμείς έχουμε μια άλλη αντίληψη. Έχουμε την αντίληψη της ισότητας, της δικαιοσύνης, της καθολικότητας. Γι' αυτό λοιπόν και δεν μπορεί ο αρχηγός σας να έρχεται εδώ σε αυτό το βήμα και να κάνει αναφορά στους πολίτες της Δυτικής Αττικής. Τι έχετε να πείτε εσείς σε αυτούς τους ανθρώπους που μείναν άνεργοι στα χρόνια της κρίσης, που είδαν τα εισοδήματά τους να λαιλατούνται στα χρόνια της κρίσης? Εγώ είμαι στο βήμα, ομιλώ. Θα έχετε τη δυνατότητα να ανέβετε κι εσείς να πείτε την άποψή σας. Αφήστε με όμως, γιατί είναι ρητορικού χαρακτήρα τα ερωτήματα και πιστεύω ότι έχει ενδιαφέρον να τα ακούσετε. Πώς λοιπόν να ομιλήσετε εσείς για αυτούς τους ανθρώπους που στα χρόνια σας είδαν τα εισοδήματά τους είτε να μηδενίζονται είτε να υποβαθμίζονται, την αξιοπρέπειά τους να χάνετε και ταυτόχρονα το πάρτι να συνεχίζεται στον χώρο της υγείας? Να ξεπουλούνται δημόσια νοσοκομεία.
το πάρτι του Κελπνό και της Νοβάρτης. Και τώρα έρχεστε σήμερα, την ώρα που εμείς φέρνουμε σε συνθήκες πράγματι δημοσιονομικής δυσκολίας μια μεταρρυθμιστική τομή για να επαναφέρουμε την κοινωνική φροντίδα, την κοινωνική προστασία σε επίπεδα αξιοπρέπειας, ευρωπαϊκά επίπεδα. Ευρωπαϊκά επίπεδα. Να έρχεστε να λέτε ότι η λύση είναι να διοχετεύσουμε τους ασθενείς σε ιδιωτικές κλινικές. Δεν μπορείτε να κρυφτείτε. Ακόμα και αν θέλετε, η χαρά σας δεν σας αφήνει να κρυφτείτε. Λέτε τα πράγματα με το όνομά τους και χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό. Και το ίδιο συνέβη και την προηγούμενη, πριν από 2 μέρες, εδώ στη συζήτηση για την παιδεία, όπου έχετε υιοθετήσει πλήρως την εξυγχρονιστική και νεοφιλελεύθερη αντίληψη της κυρίας Διαμαντοπούλου, την οποία ψηφίσατε στη Βουλή Πασόκ, Νέα Δημοκρατία και Λάος, και αναφερθήκατε σε έγκλημα, πολιτικό έγκλημα, διότι φέραμε ένα νομοσχέδιο στο οποίο δίδεται η δυνατότητα στους νέους ανθρώπους που δεν έχουν οικονομική δυνατότητα να κάνουν μεταπτυχιακά χωρίς να πληρώνουν. Αυτό είναι το έγκλημα. Αυτό είναι το έγκλημά μας. Και προχωράτε ένα βήμα παραπέρα σήμερα σε αυτόν τον απίστευτο λαϊκισμό, γιατί αυτός είναι ο λαϊκισμός, και κάνετε τεράστιο θέμα, γίνεστε σημειοφόροι του λαϊκισμού, διότι για σας η αριστεία είναι αν το εθνικό μας σύμβολο στα παιδάκια των 7 και των 8 ετών θα τα κρατάνε μόνο αυτοί που έχουν καλύτερο βαθμό ή όχι. Αυτή είναι για σας η αριστεία. Εσείς που κλείσατε σχολεία, που βγάλατε τα σχολιά μας να μην έχουν βιβλία αλλά να λειτουργούν με φωτοτυπίες μέχρι το Δεκέμβρη και χωρίς καθηγητές, που καταντήσατε τα δημόσια πανεπιστήμια να λειτουργούν με φωτοτυπίες και μειώσατε τη χρηματοδότησή τους κατά 40%, και που με την πολιτική σας οδηγήσατε τη μεγάλη πλειοψηφία των νέων επιστημόνων έξω από τη χώρα, μιλάτε για την αριστεία και την εντοπίζετε εκεί. Ενώ για μας αριστεία είναι, και βοήθεια στην αριστεία αντιθέτως δεν είναι, το ποιος θα κρατάει τη σημαία στα 7 ή στα 8 χρόνια, διότι το Εθνικό Σύμβολο έχουν όλη τη δυνατότητα να το κρατούν και όχι η διάκριση αυτού του χαρακτήρα προβάλλοντας τα πρότυπα του σκληρού ανταγωνισμού στα 8 χρόνια, αλλά για μας αριστεία και άνοιγμα δρόμου προς την αριστεία είναι τα σχολιά να ανοίγουν στην ώρα τους, είναι το να ανοίγουμε αντί να κλείνουμε βιβλιοθήκες, είναι το να δίνουμε τη δυνατότητα στους νέους επιστήμονες να μπορούν να μένουν στη χώρα, αυξάνοντας τον προϋπολογισμό για την έρευνα στο 1% του ΑΕΠ, ενώ εσείς τον είχατε συρρυκνώσει. Είναι το να δίνουμε 500 υποτροφίες σε νέους με υψηλή ειδίκευση και μεταπτυχιακές σπουδές για να μείνουν στη χώρα. Είναι να προσπαθήσουμε να στείλουμε τη δημόσια εκπαίδευση στα πόδια της, γιατί αυτό κάνουμε όλο αυτό το διάστημα. Έρχομαι όμως στα θέματα της υγείας και στο νομοσχέδιο. Μετά από εκτεταμένη η μελέτη όλων των στοιχείων, προκύπτει ότι μεγάλες ελλείψεις στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας παρατηρούνται κυρίως στα αστικά κέντρα. Εξ αυτού άλλωστε προκαλείται και η συμφόρηση στα νοσοκομεία και μάλιστα με περιστατικά που κατά 70-80% θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν από δομές πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Για το λόγο αυτό, με το σημερινό νομοσχέδιο προχωράμε στη δημιουργία 239 μονάδων τοπικών τομή, έτσι λέγονται, τοπικές μονάδες υγείας, σε 65 αστικές περιοχές της χώρας. Κάθε μονάδα έχει προσδιοριστεί γεωγραφικά με τέτοιο τρόπο, ώστε να έχει πληθυσμιακή αναφορά περίπου 10 με 12.000 κατοίκους. Γεγονός που θα καλύψει το μεγαλύτερο αριθμό αναγκών κάθε πόλης, κάθε μεγάλο αστικού κέντρου. Οι τοπικές μονάδες υγείας, η κάθε τοπική μονάδα υγείας, θα στελεχωθεί από 10 έως 12 άτομα προσωπικού, περιλαμβάνει 3 βασικές ειδικότητες γιατρών, παιδιάτρους, παθολόγους και γενικούς γιατρούς.
οι οποίοι θα πλαισιώνονται από το απαραίτητο νοσηλευτικό και ερευνητικό προσωπικό, ώστε να παρέχουν μια ολοκληρωμένη φροντίδα στον κάθε πολίτη ξεχωριστά. Επιτυγχάνεται έτσι η εγγυημένη πρόσβαση των πολιτών σε αυτό που ονομάζουμε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Ο ασθενής να έχει μια σταθερή και διαρκή φροντίδα, ο γιατρός να έχει τη δυνατότητα μιας διαρκής παρακολούθησης του ασθενούς και μέριμνα για την πορεία του ασθενούς, ενισχύοντας έτσι την ενδεδειγμένη και έγκαιρη αντιμετώπιση του προβλήματος. Πολλοί φυσικά έσπευσαν να αμφισβητήσουν κατά πόσο είναι εφικτό ένα τόσο διευρυμένο σχέδιο στον χώρο της υγείας με δεδομένους τους δημοσιονομικούς περιορισμούς. Αυτό όμως που ξεχνούν όσοι κάνουν αυτή την κριτική είναι ότι η κυβέρνησή μας έχει την πολιτική βούληση αλλά και το σχέδιο ώστε να εξασφαλίσει τους πόρους που θα κατευθυνθούν για την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών. Έτσι λοιπόν καταφέραμε αυτό το πρόγραμμα, το οποίο στην πρώτη φάση θα έχει τετραετή διάρκεια, να καλυφθεί κατά κύριο λόγο από τους κοινωτικούς πόρους. Στόχος είναι σταδιακά να αντικαθίσταται το τμήμα της Ευρωπαϊκής Χρηματοδότησης από πόρους που εγγράφονται στον κρατικό προϋπολογισμό, ώστε η πρωτοβάθμια φροντίδα μετά το πέρας των 4 χρόνων να συνεχίσει να υφίσταται ως αναπόσπαστο κομμάτι του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ανάμεσα στην πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, την προοδευτική πολιτική με κοινωνικό πρόσωπο και την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, τη συντηρητική πολιτική με νεοφιλελεύθερο πρόσημο, υπάρχουν τεράστιες ιδεολογικές, πολιτικές αλλά και πρακτικές διαφορές, που όσο περνάει αυτή η μεγάλη περιπέτεια, η λέλαπα των μνημονίων, θα ξεδιπλώνονται στην καθημερινή αντιπαράθεση. Στον χώρο της υγείας θα έλεγα ότι αυτές οι διαφορές είναι ακόμα πιο εμφανείς. Ο τομέας της υγείας είναι και ιστορικά αποδεικμένο άλλωστε, είναι ενδεικτικός για τον τρόπο με τον οποίο μια κυβέρνηση αντιλαμβάνεται το ρόλο αλλά και τα κοινωνικά συμφέροντα που υπηρετεί. Το δικό μας αξιακό φορτίο, η δική μας πολιτική ταυτότητα, οι δικές μας αρχές είναι εγγεγραμμένες σε κάθε μας παρέμβαση στον χώρο της υγείας. Και θέλω με την ευκαιρία αυτή να σταθώ μονάχα σε ορισμένα σημεία από τα πολλά θετικά σημεία του νομοσχεδίου. Προχωράμε στην ίδρυση ενός ακόμα νέου νοσοκομείου επί των ημερών μας. Ιδρύεται το Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθ, το οποίο θα καλύπτει την παροχή πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας όλων των πολιτών, τόσο της Καρπάθου, όσο και των κοντινών της νησιών. Προχωράμε στη στελέχωση των τμήματων επιγόντων περιστατικών των δημόσιων νοσοκομείων με 465 νέες θέσεις εξειδικευμένων γιατρών, τις οποίες συστήνουμε καθώς αυτές δεν προβλέπονταν στους υπάρχοντες οργανισμούς των νοσοκομείων. Γιατί στόχος μας είναι η αποτελεσματική αντιμετώπιση των επιγόντων περιστατικών που προσέρχονται στα νοσοκομεία και αυτό θα επιτευχθεί μέσω της ανάπτυξης αυτόνομων διοικητικά και λειτουργικά τμήματων επιγόντων περιστατικών που θα στελεχώνονται με γιατρούς εξειδικευμένους στην επίγουσα ιατρική. Αυτές οι προσλήψεις είναι κομμάτι της στρατηγικής μας για τη στοχευμένη αντιμετώπιση της υποστελέχωσης του ΕΣΥ. Και θέλω να θυμίσω ότι μέχρι σήμερα έχουν προσέλθει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας από τότε που αναλάβαμε πάνω από 9.000 άτομα, γιατροί, νοσηλευτικό και λοιπό, παραϊατρικό και διοικητικό προσωπικό, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες για την στελέχωση για επιπλέον 9.500 άτομα το επόμενο διάστημα. Προχωράμε επίσης στην επέκταση της θητείας των επικουρικών γιατρών και του λοιπού επικουρικού προσωπικού, η οποία και έλεγε στις 30 Σεπτεμβρίου. Μέρημνά μας είναι η εύρυθμη και αδιατάραχτη λειτουργία των νοσοκομείων της χώρας και για το λόγο αυτό παρατείνονται οι συμβάσεις όλου του επικουρικού προσωπικού, αναγνωρίζοντας παράλληλα το μεγάλο έργο που έχουν προσφέρει αυτοί οι άνθρωποι
στο να κρατηθούν όρθια τα νοσοκομεία της χώρας μας. Και θέλω επίσης να αναφερθώ και σε μια εξόχως σημαντική παρέμβαση που αγγίζει τη συνολικότερη αντίληψή μας στο κομμάτι των σχέσεων εργασίας στον τομέα της υγείας. Για μας όλες οι σχέσεις εργασίας στην υγεία οφείλουν να είναι πλήρεις και σταθερές, τόσο για λόγους νομιμότητας στην αγορά εργασίας, όσο όμως και για λόγους σεβασμού απέναντι σε όσους ασκούν αυτό το λειτουργήμα. Για τον λόγο αυτό προχωράμε στη μετατροπή των σχέσεων εργασίας, συνάπτοντας συμβάσεις πλήρους εργασίας των γιατρών, των οδοντιάτρων και των φαρμακοποιών του ΕΟΠΗ. Κατανοεί λοιπόν κανείς την άβυσο, θα έλεγα, που μας χωρίζει από προηγούμενες παρεμβάσεις στον τομέα της υγείας, μόνο και μόνο αν συγκρίνει τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία με τα όσα έφερε ο νόμος 4238 του 2014, όταν με την ψήφισή του το σύνολο του μόνιμου και με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, ιατρικού και οδοντιατρικού προσωπικού των μονάδων υγείας του οργανισμού, τέθηκε αυτοδίκαια σε καθεστώς διαθεσιμότητας και αποχώρησε από τους υγειονομικούς σχηματισμούς του ΕΟΠΗ. Να λοιπόν γιατί πράγματι οι διαφορές μας είναι πολύ μεγάλες. Να λοιπόν γιατί πράγματι είμαστε η μέρα με τη νύχτα στον τομέα της υγείας. Παραλάβαμε νοσοκομεία υπερχρεωμένα, με τεράστιες ελλείψεις, ακόμα και σε στοιχειώδη υλικά. Καταφέραμε να νοικοκυρέψουμε τα οικονομικά τους. Έχουμε σήμερα πια πλεονασματικούς προϋπολογισμούς. Αντιμετωπίζουμε, πιστεύω, με αξιοπρέπεια τις καθημερινές ανάγκες, που είναι δύσκολες ανάγκες και σύνθετες. Παραλάβαμε ένα καθεστώς εσκεμμένης απαξίωσης και ημιιδιωτικοποίηση των δημόσιων νοσοκομείων. Με 5 ευρώ εισιτήριο, με απαγορευτικό σήμα στους ανασφάλιστους συμπολίτες μας, ακόμα και με υψηλή τηλεφωνική χρέωση σε ιδιωτικά πενταψήφια call centers προκειμένου ο ασθενής να κλείσει ραντεβού. Ξανανοίξαμε το σύστημα υγείας στους πολλούς. Καταργήσαμε το εισιτήριο, αντικαταστήσαμε τα ιδιωτικά call centers με την ηλεκτρονική πλατφόρμα για τα ραντεβού, ανοίξαμε το σύστημα στους ανασφάλιστους συμπολίτες μας. Και σήμερα προχωράμε ακόμα παραπέρα. Διότι, κύριε Μητσοτάκη, σας καλωσορίζω στην αίθουσα. Μπήκατε στη διάρκεια της ομιλίας μου, δεν είστε εδώ και ώρα, τώρα ήρθατε. Μπήκατε στη μέση της ομιλίας μου και χαίρομαι. Χαίρομαι που σας κρατώ στην Αθήνα. Σας κόβω από τα μπάνια σας και από τις διακοπές σας. Κρατώ εδώ σε εγρήγορση να έρχεστε να αντιπαρατίθεστε μαζί μου σε επίπεδο ιδεολογικό. Χαίρομαι πάρα πολύ να βλέπει ο λαός και ο κόσμος τις διαφορές μας. Εσείς λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη, ήρθατε σε αυτό το βήμα εδώ πριν από λίγες μέρες και μου είπατε για μια ακόμη φορά ότι λέμε ψέματα. Ότι αντικαταστήσαμε, ότι αποκαταστήσαμε τη δυνατότητα πρόσβασης στους ανασφάλιστους συμπολίτες μας. Λοιπόν, σήμερα όχι μόνο αποκαθιστούμε, αλλά σβήνουμε και τα χρέη που εσείς επιβάλλατε σε όλους αυτούς που δεν είχαν τη δυνατότητα να πληρώσουν και πήγαιναν σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Και αντί λοιπόν για κορώνες, θα σας πρότεινα ως ελάχιστη πράξη εντιμότητα σήμερα να ζητήσετε μια συγγνώμη από όλους αυτούς. Όλους αυτούς, 1,5 εκατομμύριο και πλέον, που χάσαν τη δυνατότητα, ναι, σε έναν έναν κύριε Τασούλα, που χάσαν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ισότιμες υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και ιδίως στην υγεία, εξαιτίας του γεγόντος ότι μείναν άνεργοι και ανασφάλιστοι και τους εξευτελίζατε. Πήγαν σε ένα δημόσιο νοσοκομείο για ένα σοβαρό περιστατικό και τους καλούσατε να πληρώσουν ή τους χρεώνατε λογαριασμό στην εφορία. Σήμερα λοιπόν αυτοί όχι μόνο έχουν δυνατότητα πρόσβασης, αλλά έχουν και τη δυνατότητα να ζουν με αξιοπρέπεια, με περηφάνεια, γιατί αυτό σημαίνει δημόσιο σύστημα υγείας, αυτό σημαίνει καθολικό σύστημα υγείας και κοινωνικής περίθαλψης. Ισχυριζόσασταν ότι πρόστιμα δεν υπάρχουν. Σήμερα λοιπόν το διαγράφουμε για να ανακαλύψετε ότι υπήρχαν και ήταν και πολλά. Βρισκόμαστε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, σε μια ιστορική συγκυρία για τη χώρα. Η δυναμική ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας
δίνει μια σημαντική όθηση στο όραμά μας, στην προσπάθειά μας να βγούμε από την κρίση και από τη μεγάλη περιπέτεια των μνημονίων. Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως ότι η ανάκαμψη δεν μετριέται μονάχα στους δείχτες και στις στατιστικές των οικονομικών μεγεθών, αλλά μετριέται στην ίδια τη ζώσα πραγματικότητα, στην καθημερινότητα των πολιτών. Εμείς εργαζόμαστε και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με πείσμα, με σχέδιο, ώστε η ευημερία των αριθμών να συνοδευθεί και με αυτό που ονομάζουμε πραγματική ευημερία των ανθρώπων. Παρεμβάσεις μας στην εργασία, στην παιδεία, στην πρόνοια, στην υγεία αποδεικνύουν την προσήλωσή μας στην παραπάνω αρχή. Η εθνική αντιπροσωπεία σήμερα καλείται να ψηφίσει μια, θα το επαναλάβω, εμβληματικού χαρακτήρα μεταρρύθμιση στην υγεία, που θα βελτιώσει τις ζωές εκατοντάδων χιλιάδων συμπολιτών μας. Και είναι σημαντικό τόσο για την αξιοπιστία των πολιτικών δυνάμεων, όσο και για το κύρος της Βουλής, οι συζητήσεις στην Ολομέλεια να μην γίνονται είδηση μονάχα όταν εδώ έρχονται δύσκολα μέτρα ή όταν οξύνεται η πολιτική σύγκρουση, αλλά και όταν έρχονται μεταρρυθμίσεις με σαφές πρόσημο και θα έλεγα με σαφή την ιδιοκτησία των μεταρρυθμίσεων αυτών, είτε αφορά το προοδευτικό πρόσημο και την ιδιοκτησία των προοδευτικών δυνάμεων, είτε αφορά το συντηρητικό. Εγώ θα κλείσω λέγοντας το εξής. Είμαστε δύο φορές περήφανοι που φέρνουμε αυτό το νομοσχέδιο τώρα. Γιατί το κάνουμε πράξη σε συνθήκες δημοσιονομικής στενότητας και επιτροπίας. Θα μπορούσαν όλα αυτά να είχαν έρθει στις συνθήκες της ανάπτυξης, της ευμάρειας, πολύ παλιότερα. Το κάνουμε εμείς τώρα και γι' αυτό είμαστε δύο φορές περήφανοι. Θα είμαστε όμως ακόμα πιο περήφανοι αν σε δύο χρόνια από σήμερα, όταν αυτό θα έχει γίνει νόμος του κράτους, θα λειτουργήσει μέσα στην κοινωνία, θα έχει καταλάβει την αξία του ο πολίτης στην καθημερινότητά του, αν αυτός ο πολίτης που έχασε εδώ και 7 χρόνια την αξιοπρέπειά του στα χρόνια της κρίσης, που είδε τη δουλειά του να χάνεται, το εισόδημά του να συρρυκνώνεται, τα όνειρά του να τσαλακώνονται, μπορεί τότε να συγκρίνει και να πει με σιγουριά: ναι, αυτοί παλέψανε με εντιμότητα και αποφασιστικότητα και παρά τις δυσκολίες και φτιάξαν υποδομές που αφορούν τη δική μας τη ζωή, τη δική μας την αξιοπρέπεια. Όταν κάποιοι άλλοι μοίραζαν τα ημάτια του Εθνικού Συστήματος Υγείας στους ιδιώτες, όταν έκαναν πάρτι με το Κελπνό και την Οβάρτης, όταν αξιοποιούσαν τον Τινάν για να ζηλεύονται τζάμπα εκεί και να παίρνουν αργομισθία οι συγγενείς τους, όταν τα έκαναν όλα αυτά, ήρθαν κάποιοι και είπαν: θα μπει ένα τέλος στην κατασπατάληση δημόσιου χρήματος, στη διαπλοκή, και θα ενδιαφερθούμε για πρώτη φορά για τον απλό πολίτη. Για τους πολίτες και όχι για τους πελάτες των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Για τους πολίτες, για τους άνεργους, τους χαμηλόμισθους, τους χαμηλοσυνταξιούχους, τους φτωχούς. Για τους πολλούς. Αυτή είναι η δική μας περηφάνεια, αυτό είναι το δικό μας όραμα και θα το κάνουμε πράξη παρά τις δυσκολίες.